βεντέτες και παλιανθρωπιές τη φήμη μας μαυρίζουν, χαλούν τις ανθρώπινες ψυχές κι όλους μας ταλανίζουν. Τι μαντινάδα αυτή χρησιμοποίησε σήμερα από τα Νόγια ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για να στείλει το δικό του μήνυμα στους Ανογιανούς, τους οποίους κάλεσε και παρακάλεσε, όπως είπε, να αφήσουν πίσω τους τις βεντέτες και να συστρατευτούν στον κοινό αγώνα για κοινωνική ειρήνη αλλά και για την πιστή εφαρμογή των νόμων στην περιοχή. Καλό τους Ανογιανούς να μείνετε ανυπότακτοι στην αδικία, στην εκμετάλλευση, στην απανθρωπιά και τους σκοτωμούς. Και αν η βεντέτα είναι στις παραδόσεις σας, είσαστε παλικάρια και μπορείτε να τις αλλάξετε. Όλες πάλιωσαν και χάλασαν. Όχι μόνο γιατί το λέει ο νόμος, αλλά γιατί οι λεβέντες δεν είναι για να τους χαλάμε σε βεντέτες. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στη σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο, παρουσία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και άλλων αυτοδιοικητικών παραγόντων, τόνισε πως σκοπός της επίσκεψής του δεν είναι να επιβάλλει κατασταλτικά μέτρα, αλλά να βελτιώσει τον τομέα της πρόληψης. Και κάλεσε κάθε κάτοικο χωριστά να συμβάλλει ώστε να κλείσουν οι πληγές το δυνατόν συντομότερα και να εργαστεί ώστε το κακό που υπάρχει να γίνει τώρα μια ευκαιρία για το καλύτερο. Είμαι εδώ γιατί σέβομαι τους Ανογιανούς, σέβομαι την ιστορία τους. Σέβομαι όμως και τη δημοκρατία. Σέβομαι τον νόμο και αυτόν εκπροσωπώ. Η παρανομία στη δημοκρατία δεν είναι ανυπακοή, είναι έγκλημα. Ο νόμος δεν κάνει καμιά εξαίρεση. Γιατί αν έκανε εξαιρέσεις ο νόμος θα ήταν άδικος. Εφαρμόζεται το ίδιο στην Αθήνα, στα Ζωνιανά, στη Μάνη και στα Σφακιά. Με βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, ο Υπουργός ανακοίνωσε πως με σημερινή απόφαση του Μιχάλη Καραμαλάκη, 50 έμπειροι και καλά εκπαιδευμένοι αστυνομικοί που θα έχουν στη διάθεσή τους νέα οχήματα και σύγχρονο εξοπλισμό θα ενισχύσουν τα ταέμιλο ποτάμου και Μεσαράς, ενώ πως δεσμεύτηκε θα επισκεφθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα τα Νόγια, προκειμένου να δει, όπως είπε, το έργο που θα έχει παραχθεί. Θα επιδιώξουμε μέσα από ένα επιχειρησιακό σχέδιο να οδηγήσουμε τον νόμο και την τάξη στην περιοχή στα επίπεδα τα κανονικά. Με αφορμή και τα τελευταία δυσάρεστα περιστατικά τα οποία έλαβαν χώρα συνολικά στην περιοχή, η πολιτεία είναι παρούσα με έναν δημοκρατικό τρόπο αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων. Και σε αυτό είμαστε όλοι συνοδοιπόροι και όλοι υπόχρεοι το να μπορέσουμε να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Στη διάρκεια της σύσκεψης, πολλοί εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων ζήτησαν από τον Υπουργό να σταθεί στο πλευρό τους και όχι απέναντί τους, καλώντας τον να συμβάλλει στην αναπτυξιακή τροχιά του τόπου, ενισχύοντας και τις δομές εκπαίδευσης και πολιτισμού. Θα είμαστε μαζί σας, θα είμαστε κάθε μέρα εδώ, ελέγχοντας και εποπτεύοντας την εφαρμογή των μέτρων. Πολύ σύντομα, με την προσπάθεια που κάνει η πολιτεία μέσα από την εφαρμογή του νόμου, θα δώσουν πολύ σημαντικά αποτελέσματα για την κοινωνική ειρήνη και την συμβίωση των κατοίκων στην περιοχή. Και εμείς από την πλευρά μας ζητήσαμε να δουν οι υπουργοί να ξαναβγεί πάλι ένα πρόγραμμα όπως το Κρήτη Πράσινη Ανάπτυξη για τις περιοχές αυτές που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανέγγειλε τέλος και την κάθοδο της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας στην περιοχή, ώστε να εξεταστούν οι τρόποι ενίσχυσης της εκπαίδευσης στην πρώην επαρχία.